Είχαμε σήμερα μια πάρα πολύ παραγωγική συνάντηση με τη ΔΕΟΚ, κατά την οποία συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα της οικονομίας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θέλει να δηλώσει ότι βρίσκεται δίπλα από το συνδικαλιστικό κίνημα και θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης που διανύουμε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θέλει επίσης να τονίσει ότι σέβεται βεβαίως όλα τα συνδικαλιστικά κινήματα, αλλά πάνω από όλα τα συνδικαλιστικά κινήματα θέτει το δημόσιο συμφέρον ως το πρωταρχική προτεραιότητά του. Επίσης, θεωρεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός ότι είναι καιρός πλέον τα συνδικαλιστικά κινήματα να σταθούν δίπλα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που παράγουν θέσεις εργασίας και βεβαίως και οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευέλικτες και να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν όσες περισσότερες θέσεις εργασίας μπορούν. Ευχαριστούμε. Είναι γεγονός ότι είχαμε μια πολύ χρήσιμη συνάντηση με τον Πρόεδρο και αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Συναγερμού και από πλευράς δικής μας μεταφέραμε μια ειλικρινή αγωνία. Η κυπριακή οικονομία με τη μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου υπό εξυγίαση έχει σχεδόν παραλύσει ολοκληρωτικά. Καθημερινά βλέπουμε επιχειρήσεις να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν και ως συνέπεια να απολύουν προσωπικό και να ανεβαίνει ο δείκτης της ανεργίας. Παρακαλέσαμε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ως επιρροή όπου μπορεί και όσο μπορεί να ασκήσει πίεση ώστε σύντομα να ελευθερωθεί η κυπριακή οικονομία και οι δυνάμεις που συναποτελούν την κυπριακή οικονομία που βασικά είναι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Μόνο με δραστηριότητα της οικονομίας μπορούμε να εξέλθουμε από την κρίση και βεβαίως να δούμε σύντομα το δείκτη της ανεργίας να πέφτει. Από εκεί και πέρα δηλώσαμε ναι ετοιμότητα για συνεργασία, για συμβιβασμούς με την εργοδοτική πλευρά, αλλά πάντα με βασική αρχή και κριτήριο ότι διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας σε ντόπιο εργατικό δυναμικό, σε ντόπιο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου που δυστυχώς κατά δεκάδες χιλιάδες βιώνει τη μάστιγα της ανεργίας.